Θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Μία φράση που έχει περάσει από τα μυαλά όλων μας. Η αλλαγή της τωρινής κατάστασης σε κάτι διαφορετικό είναι συνήθη σκέψη. Αλλά τι πραγματικά είναι η αλλαγή? Η αλλαγή είναι η ελπίδα για ανεκπλήρωτα όνειρα. Είναι η ελπίδα να ανακαλύψουμε το νόημα της ύπαρξής μας και μαζί με αυτό και την ευτυχία. Και αν και αυτή η φράση θα έπρεπε να συνοδεύεται από ειλικρίνεια και ελεύθερη βούληση, πολλές φορές αυτό δεν ισχύει. Η αλλαγή είναι αγαθό λίγων στη ζωή. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Μακάρι να είχα χρήματα. Μακάρι να έκανα διαφορετικές επιλογές. Εξωτερικοί παράγοντες που είτε επηρεάζουν τις επιλογές μας στη ζωή, είτε μας εμποδίζουν μονοπάτια. Αλλά πού είναι το κακό? Όσο υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπο, σωστά? Αν πραγματικά πιστέψεις και προσπαθήσεις, κάποτε θα ανταμυφθείς. Στο τέλος της ημέρας, εσύ είσαι ο ήρωας της ιστορίας σου. Και δεν πρόκειται να αφήσεις τον ήρωα να χάσεις τη δική του ιστορία. Και αυτό θα ίσχυε σε αυτή την εξίσωση της ζωής, αν δεν υπήρχε ακόμα ένας σημαντικός παράγοντας. Ο χρόνος. Γιατί αν και ζεις με την πίστη ότι κάποια στιγμή η ζωή σου θα αλλάξει, αυτή μπορεί να τελειώσει. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή. Αυτός είναι ένας καυγάς μεταξύ παιδιών. Και αναρωτιέστε, γιατί είναι τόσο βάρβαρος? Αυτό οφείλεται στο ότι ένας από τους μαχόμενους είναι ένας Μπόσο Ζόκου. Μπόσο Ζόκου ή οι αλήτες που ντύνονται σαν το GTO στα νιάτα του, έχουν μαλλί σαν το Ρίο από το Shaman King, οδηγούν μοτοσυκλέτες και λένε... Είναι οι ιαπωνικές συμμορίες παιδιών 16 ετών και άνω που εμφανίστηκαν το 1950 και έγιναν διάσημες στις αρχές των 80s και των 90s. Η Μπόσο Ζόκου είναι εξέλιξη μιας άλλης ομάδας, των Καμινάρι Ζόκου, βετεράνων πιλότων καμικάζι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που λόγω του παρελθόντων τους δεν μπορούσαν να ενταχθούν ξανά στην κοινωνία και έτσι αποκοβόντουσαν από αυτή, χτίζοντας τις δικές τους ομάδες. Η διαφορά όμως ενός σχολικού και ενός Μπόσο Ζόκου είναι ο σεβασμός και η περηφάνεια. Οι Μπόσο Ζόκου αποτελούνται κυρίως από άτομα από φτωχές ή προβληματικές οικογένειες. Είναι νέοι που ήταν ενθουσιασμένοι με τις στιλιστικές επιλογές αλλά και τον κώδικα τιμής αυτών των συμμοριών και αναζητούσαν να ανήκουν σε ένα γκρουπ που θα μπορούσαν να αποκαλέσουν τη νέα τους οικογένεια. Οι στιλιστικές επιλογές τους αποτελούνταν κυρίως από μπότες και φόρμες εργασίας στις οποίες πρόσθεταν λόγο, εμψυχωτικά σλόγγαν, τα πιστεύω τους ή ακόμη και παλιά μέλη της ομάδας τους. Οδηγούσαν μοτοσυκλέτες και έδιναν πολύ βάση του να τις κάνουν να ξεχωρίζουν από τα συνηθισμένα οχήματα. Το να είσαι μέλος σε μια ομάδα Μπόσο Ζόκου ήταν σαν να είσαι μέλος μιας οικογένειας. Και όταν η οικογένειά σου απειλείται, πρέπει να δράσεις. Οι Μπόσο Ζόκου σαν ομάδες ήταν πολύ βίαιες. Παρόμοια με την πραγματική ζωή, οι Μπόσο Ζόκου τα είδες στα άνιμε, αν και διάσημοι στα 80s και στα 90s, στις μέρες μας έχουν χαθεί, κάνοντας κυρίως κωμικές εμφανίσεις ως χαρακτήρες εδώ και εκεί. Όπως το μαλλί σωλήνα και τα φαρδιά παντελόνια. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν τους προγόνους τους. GTO, Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, Akira. Παλιές σειρές και ταινίες με ταΐδες, δίχως όμως αντίστοιχες να υπάρχουν στη μοντέρνα εποχή. Αλλά όλα σύντομα θα άλλαζαν, μιας και το 2017 ο Ken Wakui αποφάσισε να γράψει ένα μάγκα, εμπνευσμένο από τις νεανικές του περιπέτειες σαν μέλος συμμορίας, αλλά και τις ιστορίες μεταξύ για στο παρελθόν, όπως το ReZero και το Erased. Αποφάσισε να γράψει μια ιστορία λύτρωσης. Το Tokyo Revengers είναι μια action thriller ιστορία μυστηρίου με αλήτες και επιστημονική φαντασία που εκδίδεται από την Kodansha από το 2017 μέχρι και σήμερα. Ο Hanagaki Takemichi είναι ένας 26άρης που ζει μια βαρετή ζωή. Μην έχοντας καταφέρει να πετύχει τίποτα, μαθαίνει ότι ο νεανικός του έρωτας και ο αδερφός της δολοφονούνται από μια συμμορία με το όνομα Tokyo Manji. Μη θέλοντας να αναμειχθεί, ο Takemichi συνεχίζει κανονικά τη ζωή του όταν για άγνωστο λόγο πετάγεται στις ράγες ενός τρένου. Δευτερόλεπτα πριν πεθάνει, μεταφέρεται 12 χρόνια στο παρελθόν. Πίσω στο 14χρονο κορμί του, πίσω σε μια εποχή όπου είχε ελπίδα για το μέλλον. Αρχικά αντιμετωπίζοντάς το ως ένα ψυχρό αστείο από το Θεό, ο οποίος αποφάσισε να του δείξει μερικές καλές στιγμές πριν πεθάνει, ο Takemichi θυμάται το σημείο όπου η ζωή του πήγε από το κακό στο χειρότερο.
βιαιότητα και κακομεταχείριση από τους μεγαλύτερούς του, που τον οδήγησαν στο να εγκαταλείψει γνωστούς και φίλους, ξεκινώντας έτσι μια χιονοστιβάδα κακών επιλογών και καταλήγοντας σε μια μίζερη ζωή χωρίς μέλλον. Όλα αυτά όμως, μέχρι να έρθει στα όρια του και να αποφασίσει να κάνει τη διαφορά, επιλέγοντας να φύγει από τα παρασκήνια της ιστορίας του, να γίνει πάλι πρωταγωνιστής και να αλλάξει το μέλλον. Πολύ σύντομα το Tokyo Revengers μπήκε στις καρδιές των manga readers, καταφέροντας έτσι το 2020 να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα, καθυλώνοντας τους αναγνώσεις του με το εκφραστικό του σχέδιο, το βαθύ μυστήριο που αποκάλυπτε κλιμακωτά, επιτρέποντας έτσι στην ιστορία του να διατηρηθεί φρέσκια, και φυσικά τον Bosso Zoku style και την αισθητική του. Με ένα πολύ καλό support cast, που αν και είναι μεγάλο σε αριθμό, καταφέρνει να μην χάνεται στα μάτια των fans. Μιας και ο Ken έδωσε ιδιαίτερη βάση στον πρωτότυπο σχεδιασμό και στις προσωπικότητές τους, αφιερώνοντας τους αρκετά στιγμιότυπα και ιστορίες, ώστε ο κόσμος να τους μάθει και να τους συμπαθήσει. Έχει τον τυπικό teenager με ξανθό μαλλί για να δείχνει την αναρχική του φύση και είναι αρχηγός συμμορίας, τον τύπο που πήγε να νικήσει 100 άτομα σε ξύλο και έχει κάνει τατού έναν δράκο στο κρανίο του. Και πραγματικά, αν με ρωτήσετε ποιος από τους δύο είναι πιο μπάντας, την αλήθεια θα σας την πω. Είναι ο τατουατζής που πήγε και χτύπησε ένα δράκο στο κεφάλι ενός 8χρονου. Σοβαρά, μπρο! Έχεις μεγάλα κάκαλα. Καθώς και άλλους, που αν και πολύ σε αριθμό, δεν χάνονται στις σελίδες του ασπρόμαυρου μάγκα. Αλλά το Tokyo Revengers δεν αφορά μόνο τις πόζες, την αισθητική και τους μεγάλους ηρωικούς μονόλογους. Αφορά και τη βία. Αν και στον πυρήνα του είναι ένα μάγκα μυστηρίου, με τον πρωταγωνιστή να προσπαθεί να αποκαλύψει το μυστήριο πίσω από το θάνατο της κοπέλας του, στο τέλος της ημέρας όλα λύνονται με γροθιές. Και το Tokyo Revengers δεν τρέπεται να δείξει ούτε βία, ούτε όπλα, ούτε να κρυφτεί από το να κάνει αναφορές σε βασανιστήρια και κακοποίηση. Στο κάτω-κάτω μιλάμε για αναρχικούς, άτομα που δεν υπακούν πουθενά πλην της ομάδας τους, και ο Takemichi, ως ένα συνηθισμένος μικρόσωμος τυπάκος, δίχως καμία υπερδύναμη πλην της θέλησής του, ξεκινάει ένα ταξίδι γεμάτο βαρβαρότητα και αίμα. Συνήθως καταλήγοντας πολύ άσχημα πληγωμένος ή ακόμη και οριακά νεκρός. Και με τη μεγάλη επιτυχία του μάγκα, ήταν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει και άνιμε. Η μεταφορά του μάγκα του Tokyo Revengers σε άνιμε δεν είχε μεγάλες απαιτήσεις. Είναι μια ιστορία μυστηρίου που βασίζεται κυρίως σε διαλόγους, με μάχες που με μερικές εξαιρέσεις έχουν πολύ ρεαλισμό. Είναι χαρακτήρες που παίζουν μπουνιές και κλωτσιές. Αλλά ξέρετε πώς πάει με τα άνιμε. Έχει ένα ήνεμο άνιμε, αλλά αν θέλει ο σκηνοθέτης να υπερβάλλει, τότε θα πάρει μια σκηνή χορού και θα την κάνει Ultra Instinct. Τι έλεγα? Α, ναι! Το άνιμε του Tokyo Revengers το ανέλαβε το στούντιο Linden Films, που δεν θα το κρύψω, δεν είχα ιδέα ποιο ήταν. Με λίγη έρευνα ανακάλυψε ότι είχε φτιάξει μερικές από τις αγαπημένες μου σειρές, όπως το Tenjina Senpai, τις ταινίες του Initial D και του Vanguard, αλλά και πιθανότητα μία από τις αγαπημένες μου σειρές για το 2021, το Cells at Work Black. Παρόλη όμως την καλή του δουλειά, υπάρχει λόγος που το WIT, η Toei, η Production IG ή η Trigger είναι γνωστά στούντιο, ενώ αυτό δεν είναι. Το Tokyo Revengers manga μπορεί να μην έσπαγε τα κοντέρ στις μάχες του, αλλά εκεί που κάνει τη διαφορά είναι τα σχέδιά του. Οι περισσότεροι χαρακτήρες έχουν άγριο βλέμμα, είναι πολύ εκφραστικοί και τα στιγμιότυπα που απαιτούν την προσοχή σου είναι γεμάτα προσωπικότητα και χαρακτήρα. Ξεκινώντας με τον πρωταγωνιστή μας. Μιας και η σωματοδομή του είναι κάπως συνηθισμένη, ο Ken έπρεπε να δώσει βάση στο πρόσωπό του. Πότε χαίρεται, πότε κλαίει, πότε είναι αποφασισμένος, αλλά και πότε είναι απελπισμένος. Πότε πολεμάει έναν εχθρό και χάνει, και κυρίως, πότε σηκώνεται και λειτουργεί σαν την κινητήρια δύναμη όλων. Δεν είναι εύκολο να φτιάξει ένα σχέδιο χαρακτήρα που πρέπει ταυτόχρονα να είναι συνηθισμένος, αλλά επίσης και με κάποιο τρόπο να ξεχωρίζει από τη μάζα και να βγάζει την άβρα του πρωταγωνιστή. Και το ίδιο ισχύει και με το υπόλοιπο cast. Οι περισσότεροι χαρακτήρες έχουν μαλλιά, αξεσουάρ ή βλέμμα που τους κάνει να ξεχωρίζουν. Και όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό ότι είναι αλήτες. Στην περίπτωσή μας, το Linden Films πήγε για ένα πιο ομοιόμορφο σχέδιο, κάνοντας τα πρόσωπα των χαρακτήρων λιγότερο αγριεμένα και αφαιρώντας την υπερβολή από το σχέδιο του Ken στα σώματά τους. Χαρακτήρες με μακριά στο σημείο υπερβολή άκρα για να δείχνουν πιο τρομακτικοί, άλλαξαν σε πιο προσγειωμένες αναλογίες. Δεν είναι κακή δουλειά, αλλά τη λείπει υπερβολή και πιθανότατα στα χέρια ενός καλύτερου character designer θα παίρναμε πολύ καλύτερη έκφραση. Και το ίδιο συμβαίνει και με το υπόλοιπο άνιμε. Έχοντας το πλεονέκτημα ότι είναι κυρίως σειρά που αποτελείται από διαλόγους, μου φάνηκε λογικό να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στην παραγωγή. Και πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να δίνανε βάση στην ατμόσφαιρα. Και αυτό κάνανε, αλλά πιστεύω όχι στο βαθμό που αναμένανε οι fans. Είναι γενικά μια πολύ προσγειωμένη παραγωγή, που αν και δεν έχει προβλήματα να αποδώσει τη λιγοστή δράση του μάγκα, δεν μπορώ να το κρύψω ότι τα φωτεινά χρώματα και τα τροφαντά κορμιά στα character designs σε συνδυασμό με τα κοντά μαλλιά σε σχέση με το μάγκα ήταν κακή επιλογή. Δεν έχει προβλήματα στον οπτικό τομέα, αλλά καταλαβαίνω ότι όπως και σε σειρές σαν το High Rise Invasion, τα φωτεινά χρώματα και επίσης η έλλειψη highlights του animation μπορεί να απογοητεύσουν μερικούς.
Γιατί μην γελιόμαστε. Είναι εύκολο να πλασάρεις μια κακογραμμένη σειρά αν το animation της είναι καλό, αλλά σε αντίθεση, μια πάρα πολύ καλή ιστορία είναι πολύ δύσκολο να την προωθήσεις αν το animation είναι μέτριο. Το δεύτερο, μάλιστα, μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά, γιατί σίγουρα υπάρχει κόσμος που ήλπιζε για μια άψογη μεταφορά. Γιατί ασχέτως αν βλέπουμε άνιμε για την ιστορία ή τους χαρακτήρες, προφανώς όλοι μας ελπίζουμε στα καλύτερα δυνατά visuals. Και για τους πιο hardcore fans της σειράς, υπάρχει μια chibi έκδοση του anime online, που αποτελείται από σύντομες ιστορίες που, αν και δεν έγιναν animated στην κύρια σειρά, οι χαρακτήρες κάνουν αναφορές σε αυτές. Αν δεν έχετε σκοπό να τις δείτε όλες, προσωπικά θα πρότεινα να δείτε τουλάχιστον το επεισόδιο 22. Link στην περιγραφή. Αυτό όμως που κατάφερε να αποδώσει σε κάθε τομέα και να ξετρελάνει τους anime fans ήταν το opening. Που, αν και προέρχεται από σχετικά πρόσφατη μπάντα, καταφέρει να δίνει ένα συνέστημα νοσταλγίας, γιατί οπτικά έχει σχεδιαστεί να μοιάζει με flashback, με τυπικά φίλτρα και transitions που κυρίως τα anime χρησιμοποιούν για αναδρομές στο παρελθόν. Φαίνεται ότι του έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, διότι καταφέρει να κάνει spoil όλη τη σειρά, δίχως όμως να σου επιτρέπει να καταλαβαίνεις ότι το κάνει. Καταφέρνει να μείνει αξιομνημόνευτο με λιγότερο εντυπωσιακό animation σε σχέση με τα καλύτερα opening που υπάρχουν και αναρωτιέμαι γιατί η ίδια αντιμετώπιση δεν υπήρχε και στην υπόλοιπη σειρά. Το Cry Baby από τις Official Hige Dansim έχει χαρακτηριστεί ως Weebikos εθνικός ύμνος. Με άτομα που ακόμα δεν έχουν δει τη σειρά, αλλά πάλι το εκτιμούν σαν κομμάτι. Με μελωδίες και ερμηνείες που στοχεύουν στις νοσταλγικές χορδές του κόσμου, αλλά και φυσικά με στρατηγικά γραμμένους στίχους που με επιτυχία αναλύουν την προσωπικότητα και τους στόχους του Takemichi. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να τους διαβάσετε? Όπως οι περισσότεροι, έτσι και εγώ έμαθα το Tokyo Revengers από το άνιμε. Και το πλεονέκτημα του Tokyo Revengers είναι ότι ένα από τα δυνατότερα κομμάτια της ιστορίας είναι η αρχή της. Το πρώτο επεισόδιο της σειράς μας δίνει πληροφορίες για το πού τοποθετείται η ιστορία μας, καθώς και μια πλήρη περιγραφή του χαρακτήρα του πρωταγωνιστή μας. Βρισκόμαστε στο παρόν και ο πρωταγωνιστής μας ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα και εργάζεται σε μια δουλειά που θα τέριαζε περισσότερο σε παιδί παρά σε ενήλικο. Προτιμάει να απολογηθεί ώστε να αποφύγει μια αντιπαράθεση παρά να ψάξει το δίκιο του. Μαθαίνοντας ότι η Τατσιμπάνα Χίνατα, ο νεανικός του έρωτας και ο αδερφός της πέθαναν από τη συμμορία Tokyo Manji, αντιμετωπίζει το γεγονός με πλήρη αδιαφορία, αποδέχοντας ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αν και κρατάει αδιάφορη στάση, τη στιγμή που οριακά πεθαίνει, η πρώτη του σκέψη πάει πίσω στη Χίνα και όχι στην αδικία που του έφερε η ζωή. Επιστρέφοντας στο παρελθόν, αντιλαμβάνεται ότι τα καλύτερα χρόνια της ζωής του δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Αν και είχε φίλους, στην πραγματικότητα η ζωή του ήταν έτοιμη να γίνει πολύ σκληρότερη. Οι αλήτες που του φερόντουσαν άσχημα και του κατέστρεψαν τη ζωή ήταν τα ίδια άτομα που στο μέλλον θα σκότωναν τη μόνη κοπέλα που αγαπούσε. Και δυστυχώς, τίποτα δεν θα άλλαζε. Όπως μια κασέτα που παίζεται σε επανάληψη, ο Takemichi θα ζούσε ξανά μια άσχημη ζωή και δεν τον ενδιέφερε. Γιατί σύμφωνα με τη μοίρα, άμα έχεις γεννηθεί χαμένος, θα πεθάνεις χαμένος. Αλλά όλα αυτά θα άλλαζαν. Συναντώντας ξανά τη Χίνα και σε μια τυχαία στιγμή που σώζει τον αδερφό της, ο Takemichi αποφασίζει να μιλήσει στον Naoto και να του πει να προστατέψει την αδερφή του. 1η Ιουλίου, σε 12 χρόνια, η αδερφή σου θα πεθάνει. Και μαζί της θα πεθάνεις και εσύ. 1η Ιουλίου 2017. Μην ξεχάσεις ποτέ αυτή την ημερομηνία. Και σώσε την αδερφή σου. Σφραγίζοντας αυτή την υπόσχεση με μια χειραψία, ο Takemichi επιστρέφει στο μέλλον μόνο και μόνο για να μάθει ότι σώθηκε, αλλά όχι μόνο αυτός, αλλά και ο Naoto. Χρόνια έρευνας. Χρόνια προσπάθειας. Αλλά δεν ήταν αρκετά. Δεν κατάφερε να αποκαλύψει τα μυστήριά τους. Αν θέλει να σώσει τη Χίνα, ο Takemichi πρέπει να πάει στο παρελθόν ξανά, όταν η Tokyo Manji ήταν αρκετά μικρή και αδύναμη, ώστε ακόμη και ένα συνηθισμένο 14χρονο παιδί να έχει ελπίδα να τους αντιμετωπίσει. Επισόδιο 2. Ο Naoto δίνει στον Takemichi όσες πληροφορίες έχει για τους Tokyo Manji και προειδοποιεί να εμποδίσει τη συνάντηση δύο ατόμων, του Kisaki Teta και του Sano Manjiro. Αντιλαμβάνοντας ότι μια χειραψία είναι αυτό που ενεργοποιεί το ταξίδι στον χρόνο, ο Takemichi πάει πίσω και σε μια απότομη προσπάθεια να μπει στο στόμα, καταλήγει πάλι να τον χτυπούν. Ακόμα και η πίστη του Takemichi στο στόχο του κλονίζεται και κουτσένοντας προσπαθεί να το σκάσει. Αλλά μιλώντας με τη Χίνα, καταλαβαίνει το λάθος του. Η αλλαγή είναι αγαθό λίγων στη ζωή. Άμα θες να αλλάξεις και να πετύχεις, πρέπει να πάρεις το ρίσκο και να προσπαθήσεις, όσες λίγες ελπίδες και να έχεις. Αλλά για να πετύχει, πρέπει να σκέφτεται σαν κι αυτούς. Να γίνει ένας μπόσο ζόκου. Το επεισόδιο τελειώνει με τον Takemichi να μπαίνει και να διακόπτει ένα καυγά, αποφασίζοντας να αντιμετωπίσει το άτομο που το βασάνιζε, με την ελπίδα να έρθει πιο κοντά στο στόμαν. Παρελθόν και μέλλον. Αν θέλω να τα αλλάξω, πρέπει πρώτα να αλλάξω εγώ. Επεισόδιο 3.
Ο Κιγιομάσα τον Τόκιο Μάντζι έχει κυριολεκτικά καταστρέψει τον Τακεμίτσι, ο οποίος όμως δεν φαίνεται να υποχωρεί. Όσα χτυπήματα και να δέχεται, στόχος του είναι να σώσει τη Χίνα. Ξέροντας ότι δεν μπορεί να τον νικήσει, ο Κιγιομάσα αποφασίζει να τον χτυπήσει πιο βάρβαρα, αλλά όλα διακόπτονται όταν δύο μυστήρια αγόρια εμφανίζονται. Μαθαίνουμε ότι είναι αρχηγοί του Τόμαν, ο Ντράκεν και ο Μάικι. Ο Μάικι, ήσαν ο Μάντζιρο, άρχισε να συμπαθεί τον Τακεμίτσι. Αλλά αυτό είναι καλό ή κακό? Και αν και αλήτες, και οι δυο τους είναι αρκετά καλά άτομα. Αλλά πώς γίνεται δύο τόσο καλές και έντιμες προσωπικότητες να σκοτώνουν τη Χίνα στο μέλλον? Μόνο ο χρόνος θα δείξει. Έτσι, καταφέροντας να έρθει σε επικοινωνία με τους Τόμαν, ο Τακεμίτσι είναι έτοιμος να ξεκινήσει το σχέδιό του ώστε να σταματήσει το θάνατο της Χίνα. Και οκ, δεν σχολιάζω άλλο. Η αρχή απλά με εξέπληξε. Από τα plot twist με τους χαρακτήρες, στην ψυχρή κακία κάποιον και Jesus Christ, bro, είσαι 16 χρονών και είναι 14! Τι κάνεις! Και φυσικά με τον ίδιο τον Τακεμίτσι, ο οποίος, αν και αδύναμος, κατέχει δύο πολύ σημαντικά προσόντα για έναν φανταστικό χαρακτήρα: την προσαρμοστικότητα και το πείσμα. Και έτσι ξεκίνησε για εμένα μια αλυσιδωτή αντίδραση, όπου για μερικές εβδομάδες έβλεπα τα επεισόδια μέχρι που δεν κρατήθηκα άλλο και έκανα μεταφορά στο μάγκα. Όπου, δεν θα το κρύψω, διάβασα 200 κεφάλαια σε ένα βράδυ. Και αυτό δεν το λέω για να πενέψω τον εαυτό μου, αλλά αντίθετα για να τονίσω το πόσο εύκολο είναι στην ανάγνωσή του. Προσωπικά πιστεύω ότι ασχέτως της θεματικής ενός μάγκα, δηλαδή αν ασχολείται με δράση, μυστήριο, θρίλερ, ο μαγκάκα πρέπει πάντα να έχει δύο προτεραιότητες. Και αυτό είναι να αναπτύσσει τους χαρακτήρες του και την ιστορία του. Όσο ωραία και να είναι μια μάχη, αν θες να νοιαστώ για αυτούς που χτυπιούνται, κάνε με να νοιαστώ. Δεν χαζεύω όμορφα illustration με δράση, διαβάζω ένα μάγκα. Και σε αυτό το σημείο, το μάγκα του Tokyo Revengers αριστεύει. Αν και η σειρά επικεντρώνεται στο διάλογο, ο διάλογος ποτέ δεν κυριαρχεί τα panels. Αντιθέτως υπάρχει μια αρμονία. Τίποτα δεν είναι υπερβολικό στο σημείο που να σε κουράζει. Και πάντοτε διατηρείται το μυστήριο. Με κάθε κεφάλαιο να γράφεται με δυνατά cliffhangers, κάνοντας έτσι να θέλεις να διαβάσεις κι άλλο. Θα μπορούσα να πω ότι το στυλ και ο τρόπος που παρουσιάζει τις ηρωικές στιγμές του Τακεμίτσι μου θυμίζουν τα παλιά retro shonen anime με περισσότερη βία. Είναι μια πολύ εύκολη σειρά στην ανάγνωση και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα σε τόμους στην αγορά. Η Κοντάσαν έχει την κακή συνήθεια να ξεκινάει με ψηφιακά ριλίς σειρών και αν υπάρξει ενδιαφέρον, τότε κυκλοφορεί και το μάγκα τους κανονικά. Πράγμα που είναι κάπως απογοητευτικό. Θα ήθελα να μπορώ να διαβάζω το μάγκα στα χέρια μου ενώ βλέπω το άνιμε. Και με το Tokyo Revengers να έχει ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια μέσα στο 2021, αναρωτιέμαι τι περιμένουν. Και δυστυχώς, από τα σχόλια που άκουσα online, οι πιθανότητες για κυκλοφορία τόμων είναι λίγες. Μιας και το σύμβολο των Τόμαν, που εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα εξώφυλλα κάθε τόμου, θυμίζει σφάστιγα τον Ναζί. Το σύμβολο Μάντζι, που γύρω στην κυκλοφορία του μάγκα το 2017 ήταν γνωστή ιαπωνική ατάκα και συμβολίζει τη δύναμη και την ηρεμία, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο για το δυτικό κόσμο. Και να πω την αλήθεια, βγάζει πάρα πολύ νόημα. Σε μια σειρά με ναρκωτικά, αίμα, πυροβολισμούς, μαχαιρώματα, αυτό που είναι το υπερβολικό είναι ένα βουδιστικό σύμβολο το οποίο ελάχιστα θυμίζει το σύμβολο των Ναζί. Μπράβο! Βλέπω έχετε προτεραιότητες. Και μιας και έκανα την αναφορά μου στο μάγκα και στο άνιμε, νομίζω ότι το μόνο που έχει μείνει είναι να αναλύσουμε τον πρωταγωνιστή. Το να σχολιάζεις τον πρωταγωνιστή της σειράς είναι σαν να μπαίνεις οικειοθελώς σε ένα λάκκο με φίδια. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της σειράς και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο πρόβλημα για ορισμένους φανς είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής. Και δυστυχώς, το να κατανοήσεις το χαρακτήρα του Τακεμίτσι είναι αποφασιστικός παράγοντας που θα καθορίσει αν θα σου αρέσει η σειρά ή όχι. Είναι κυριολεκτικά το γρανάζι που κρατάει όλη την μπλοκή. Και τα προβλήματα του Τακεμίτσι πηγάζουν από τον ίδιο τον σχεδιασμό του χαρακτήρα του. Ο Τακεμίτσι δεν έχει άνιμη δυνάμεις. Δεν αναφέρομαι σε ακτίνες ή υπερφυσικές ικανότητες, αναφέρομαι σε δυνάμεις ή καλύτερα, άνιμε κλισέ, τα οποία οι περισσότεροι δημιουργοί χρησιμοποιούν για να κάνουν τον πρωταγωνιστή τους πιο αποδεκτό. Δεν είναι ο δυνατότερος ή ο εξυπνότερος, αλλά ούτε έχει προοπτικές να γίνει. Ακόμη και στο σχεδιασμό του δείχνει μικρός όμως και πάρα πολλές φορές ζωγραφίζεται με χαζό ύφος. Αλλά ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του Τακεμίτσι είναι τα δάκρυά του. Αμέτρητα άτομα online έχουν σχολιάσει αρνητικά την τάση του Τακεμίτσι να κλαίει. Χάνει μια μάχη, κλαίει. Είναι φοβισμένος, κλαίει. Κάτι καλό γίνεται, πάλι κλαίει. Σε έναν κόσμο με χαρακτήρες με καταστρεπτικές κλωτσιές, 15 με τατού στο κρανίο, τον κύριτο και έναν τύπο με στην κάβλα, ο Τακεμίτσι είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Αλλά γνωρίζοντας τα όλα αυτά, επιλέγει να συνεχίσει. Βάζοντας τον εαυτό του σε μια συνεχή αναμέτρηση, που γνωρίζει ότι θα χάσει.
Αλλά για τον Τακεμίτσι, η νίκη στη μάχη δεν είναι σημαντική. Γιατί αυτός δεν επιζητάει να νικήσει στη μάχη, αλλά όλο τον πόλεμο. Η αδυναμία του δεν του έρχεται ως έκπληξη. Γνωρίζει τα όρια του και κάθε φορά επιλέγει να τα ξεπερνάει. Όχι με το να γίνεται σωματικά δυνατότερος, αλλά με το να γίνεται δυνατότερος σαν άνθρωπος. Και σε αυτή τη σειρά, η φράση «Το χτύπημα το φτερό μιας πεταλούδας σε ένα μέρος του πλανήτη μπορεί να φέρει δραματικές αλλαγές σε ένα άλλο» ισχύει. Ο Τακεμίτσι δεν μπορεί να ξέρει αν οι πράξεις του θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Το να το χτυπήσουν για να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας συμμορίας, να τον μαχαιρώσουν ίσα-ίσα για μερικά επιπλέον λεπτά ώστε να έρθει ένα ασθενοφόρο ή να δεχτεί να το χτυπήσουν μόνο και μόνο για να έρθει πιο κοντά στο στόχο του, είναι αρκετό για αυτόν. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον μέρος της προσωπικότητάς του. Η επιμονή του. Δεν μπορεί να πολεμήσει, αλλά με ατελείωτη επιμονή και ελπίδα, αυτός ο ασήμαντος άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όσες φορές και να χτυπηθεί, όσες φορές και να κλάψει, όσες φορές και να τον ποδοπατήσουν, στόχος του είναι να αλλάξει τη μοίρα του. Στην πρώτη του αναμέτρηση, πρότεινε σε ένα άτομο που την προηγούμενη μέρα τον είχε βασανίσει να πολεμήσουν, με μόνο σκοπό να μπει στο Τόκιο Μάντζι. Όσα χτυπήματα και να δέχτηκε, δεν έπεσε κάτω. Αν και αρχικά η στάση του φάνηκε σαν δείγμα ηρωισμού με σκοπό να δείξει στους γύρω του ότι δεν είναι δειλός, στην πραγματικότητα ο στόχος του ήταν πολύ σημαντικότερος. Απέναντί του δεν στέκονταν ένας αλήτης, αλλά ο ίδιος του εαυτός, και αν ήθελε να σώσει την κοπέλα που αγαπάει, έπρεπε να τον ξεπεράσει. Είχε καταλάβει ότι αν δεν αλλάξει πρώτα ο ίδιος, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει την ιστορία. Με το πέρασμα του χρόνου, ο Τακεμίτσι συνεχίζει να νοιάζεται για τους γύρω του και η ανάγκη να μην σταματήσει μέχρι να εκπληρώσει τα όνειρα όλων είναι ο λόγος που δεν μπορεί να ευτυχήσει. Τα δάκρυα του Τακεμίτσι δεν συμβολίζουν αδυναμία. Είναι το σύμβολο της διαμάχης με τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά επίσης και της επιμονής του. Όποτε αγωνίζεται και φτάνει στα όρια του, όποτε αποτυγχάνει και απελπίζεται. Όλες οι σκηνές δακρύων συνοδεύονται από ένα δυνατό μονόλογο που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά του. Τα δάκρυα δουλεύουν σαν κάθαρση ώστε να βγει αδυναμία από μέσα του. Κάθε στάλα αίματος. Κάθε δάκρυ που κύλησε. Όλα έχουν σκοπό να τον κάνουν δυνατότερο. Είχε δει και είχε ζήσει τα χειρότερα. Και όσο και αν το κορμί του πονούσε ή έκλαιγε, θέλοντας να τον κρατήσει πίσω, δεν είχε σκοπό να το ακούσει. Δεν τον νοιάζει πόσο θα πονέσει ή πόσο μίζερος θα φαίνεται, γιατί η θέληση μέσα του κρατάει την ελπίδα ζωντανή. Και με την πάροδο του χρόνου, αυτό συμβαίνει και στο χαρακτήρα του. Από ένα άτομο που προσπαθεί να αποφύγει κάθε μορφής αντιπαράθεση, σε ένα αποφασισμένο να νικήσει και να αλλάξει, που δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει ούτε τη Χίνα, αλλά ούτε όποιο άτομο του ζητήσει βοήθεια, ασχέτως αν αυτή η πράξη του του στοιχήσει την ίδια του τη ζωή. Το να προσπαθεί στη ζωή δεν οδηγεί σε πόνο. Ο πραγματικός πόνος είναι η μοναξιά. Και με την πάροδο του χρόνου, η προσπάθεια και η πίστη του αναγνωρίζεται από τους γύρω του. Ας μην ξεχνάμε, αρχηγός δεν είναι ο δυνατότερος ή ο εξυπνότερος. Είναι αυτός που έχει όραμα και ακλώνει τη θέληση. Είναι αυτός που είναι αρκετά ταπεινός για να καταλάβει το πρόβλημά σου. Γράφοντας αυτό το βίντεο και διαβάζοντας ξανά το μάγκα του Tokyo Revengers, ο μόνος χαρακτηρισμός που μου έρχεται στο μυαλό είναι εμπειρία. Η μεγαλύτερη μου όμως απογοήτευση είναι η στάση του fanbase με αυτή τη σειρά. Ή γενικά με κάθε σειρά που γίνεται διάσημη τελευταία. Υπάρχει γενικότερα μια άρνηση με οτιδήποτε γίνεται γνωστό ή διάσημο, αλλά δίκως δεν δικαιολογείται. Και ναι, αναφέρομαι επίσης τα άτομα που βλέπουν μια σειρά με ταχύτητα επί δύο σε ένα βράδυ και μετά παραπονιούνται που δεν ξέρουν τους χαρακτήρες. Είναι δικό σου θέμα αν θες να δεις μια σειρά 500 λεπτών σε 200, αλλά μην έρχεσαι μετά και παραπονιέσαι ότι δεν σε συγκίνησε η ιστορία ή δεν κατάλαβες τα νοήματα πίσω από τις πράξεις των χαρακτήρων. Αν μεταχείρισε μια σειρά σε ένα φρούτο στο στίφτη, με αποτέλεσμα να χάνει σημαντικές πληροφορίες που έρχονται από την ατμόσφαιρα, το timing και το βάρος των διαλόγων. Με το μόνο που να σου μένει να είναι τα animation highlights ή κυριολεκτικά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στα τελευταία επεισόδια, μην ρίχνεις το φταίξιμο στη σειρά. Μην γυρνάς σε ένα γκρουπι online και φωνάζεις ότι ο Τακεμίτσι δεν έχει προσωπικότητα ή ότι κλαίει συνεχώς όταν εσύ από τη μεριά σου δεν μπορείς να κατανοήσεις τι κρύβεται πίσω από τα δάκρυά του. Και όχι, δεν χρειάζεται όλοι οι χαρακτήρες να γράφονται γύρω από τα anime στερεότυπα. Να είναι η πηγή θετικής ενέργειας, να έχουν dual wielding skills ή άλλου τύπου μαγείες σαν τον Κίριτο ή να τους έχουν σκοτώσει τους γονείς για να έχουν προσωπικότητα. Μπορεί να είναι απλοί άνθρωποι. Άνθρωποι με αδυναμίες. Άνθρωποι με όνειρα, άνθρωποι που κάποια στιγμή στη ζωή τους έκαναν τη λάθος τροφή, αλλά δεν είχαν ποτέ το θάρρος και την καρδιά για να ορθοποδήσουν. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πως η ιστορία τους εκμεταλλεύεται. Και μην περιμένεις να κυκλοφορήσει ένα επεισόδιο 19, ώστε το animation να πάει στο Θεό και να γίνει trend στα social media, ώστε να δώσει μια ευκαιρία σε μια καλή σειρά. Όταν κάτι γίνεται ξαφνικά διάσημο, πάντα κρύβεται κάτι από πίσω του. Και αυτό δεν είναι μόνο hype. Μπορεί να είναι καλό γράψιμο, μπορεί να είναι καλοί χαρακτήρες, ή πολύ απλά μπορεί να είναι όλα τα παραπάνω. Ο Ken Wakui καταφέρει να πάρει ιδέες οι οποίες δεν είχαν λόγο να δουλέψουν μαζί, όπως η Μπόσο Ζόκου, ο ασυνήθιστος πρωταγωνιστής και τα ταξίδια στον χρόνο, και με κάποιο τρόπο καταφέρνει να γράψει μια ιστορία μυστηρίου με πραγματικό suspense για πραγματικούς χαρακτήρες με πραγματικές προσωπικότητες και προβλήματα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι ο τρόπος αφήγησής της. Τιμώντας το γεγονός ότι είναι μια ιστορία μυστηρίου, τα πάντα αποκαλύπτονται ένα βήμα τη φορά. Οι χαρακτήρες μας κυνηγούν να διορθώσουν γεγονότα, αλλά δίχως να είναι σίγουροι αν αυτά τα γεγονότα θα έχουν θετικό αποτέλεσμα. Έτσι,
Η ιστορία μπορεί να διατηρήσει την κεντρική της πλοκή, αλλά ταυτόχρονα να σπάει σε υποϊστορίες, όπου ναι μεν οδηγούν στο στόχο που ο Τακεμίτς επιζητάει, αλλά δεν χρειάζεται να τις ολοκληρώσει όλες με επιτυχία. Μερικές φορές μπορεί να έχει ένα θετικό αποτέλεσμα από μια διαφορετική εξέλιξη. Ίσως το άτομο που θες να σώσεις δεν μπορεί να σωθεί, αλλά αλλάζοντας την ιστορία μπορείς να έχεις ένα αντίστοιχο καλό τέλος. Ή ακόμη και κακό. Αλλά αυτό που πραγματικά εκτίμησα είναι ότι ασχέτως του μυστηρίου, των πανίσχυρων χαρακτήρων ή μεταφυσικών φαινομένων όπως ταξίδια στον χρόνο, επέλεξε να γράψει έναν φυσιολογικό άνθρωπο ως πρωταγωνιστή του. Και μέσα σε αυτό το χάος συνεχίζει μέχρι και σήμερα να προχωράει την ιστορία του, εξελίζοντας συνεχώς το χαρακτήρα του Τακεμίτσι, μεταμορφώνοντάς τον από ένα φοβισμένο ασήμαντο άτομο σε έναν αποφασιστικό αρχηγό, αλλά δίχως να τον αλλάζει σωματικά. Ο ρόλος του Τακεμίτσι από το περιθώριο στο επίκεντρο δεν ήταν ξαφνικός. Δεν έφαγε κάποιο φρούτο, δεν το μεταμόρφωσε κάποια θεότητα και δεν ανακάλυψε κάποια δύναμη. Η εξέλιξή του ήταν σταδιακή και πηγάζει από την αλλαγή του χαρακτήρα του και φυσικά την πίστη στον εαυτό του και στο στόχο του. Και εδώ είναι το πρόβλημα με τα άτομα που δεν τον συμπαθούν. Ας το συγκρίνουμε με έναν χαρακτήρα που αντικειμενικά όλοι ομόφωνα το συμπαθούν, τον Ονιζούκα. Ο Ονιζούκα από την αρχή της σειράς παρουσιάζεται ως ένας αξιαγάπητος γκαφαντζής με χρυσή καρδιά αλλά και με απίστευτη δύναμη. Είναι ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας με αρετές που είναι εύκολο να κατανοηθούν και σκοπός της σειράς είναι να κάνει τον κόσμο γύρω του να τον αποδεχτεί. Παρ' όλα αυτά όμως εσύ, αυτός που βλέπει ή διαβάζει τη σειρά, έχει ήδη λάβει το μήνυμα ότι ο Ονιζούκα είναι το άτομο που πρέπει να συμπαθήσεις. Σε αντίθεση στο Tokyo Revengers, ξεκινάει την ιστορία δείχνοντάς έναν αντιπαθητικό πρωταγωνιστή. Ακόμη και αν συμπάσχεις με τον πόνο του, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποιο επιπλέον φανερό ατού που να τον κάνει να ξεχωρίζει αυτόματα από το πλήθος. Και σε αντίθεση με αυτόν, όλοι οι χαρακτήρες γύρω του είναι ομορφότεροι, δυνατότεροι ή ακόμη και πιο cool. Η σειρά δεν σου επιβάλλει από την αρχή να το συμπαθήσεις. Αντίθετα, σου δείχνει τη ρεαλιστική πορεία ενός ατόμου και πώς μπορεί με την πάροδο του χρόνου να αλλάξει και να γίνει συμπαθής. Και το πλεονέκτημα ενός χαρακτήρα που δεν έχει υπερδυνάμεις είναι ότι για να τον αναδείξει ο δημιουργός, πρέπει να τον κάνει χαρισματικό. Να τον κάνει αρκετά συμπαθή, όπου η ίδια του η προσωπικότητα να εμπνέει αφοσίωση στους γύρω του. Και ναι, μπορεί η σειρά να ήταν καλύτερη αν ο Ντράκεν, ο Μπάτσι ή κάποιος άλλος ήταν πρωταγωνιστές. Ίσως, αλλά η ιστορία θα έχανε το νόημά της. Και το νόημα του Tokyo Revengers είναι το ταξίδι του Τακεμίτσι ώστε να πάρει την εκδίκησή του. Αλλά όχι από κάποιο άτομο ή θεό, αλλά από τον ίδιο του τον αδύναμο εαυτό. Έναν εαυτό που θα αλλάξει ώστε να αποκτήσει ένα καλύτερο μέλλον. Και έτσι και εμείς. Μπορεί στη ζωή να μην μπορούμε να πάμε πίσω το χρόνο και να αλλάξουμε τις επιλογές μας, αλλά μπορούμε να δουλέψουμε και να γίνουμε καλύτεροι για ό,τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον. Με μόνο οδηγό την επιμονή μας και την πίστη στο στόχο μας. Ακριβώς όπως και ο Τακεμίτσι. Wow, Rick! Αυτό το Tokyo Revengers φαίνεται αρκετά καλή σειρά. Μόρτι, σου έφερα μια διαστατική τηλεόραση με τη δυνατότητα να βλέπεις προγράμματα από κάθε πραγματικότητα. Μπορούσες να δεις το τέλος του One Piece, τη δεύτερη σεζόν του No Game No Life ή ακόμα και μια έκδοση των ταινιών Evangelion που το όραμα του Χιντεάκι Άνω βγάζει νόημα. Μίλαμε για διαστατικό Netflix χωρίς χρέωση, Μόρτι. Διαστατικό Netflix χωρίς χρέωση. Και εσύ μου έβαλες το Tokyo Revengers. Πρέπει να σου άρεσε πραγματικά πολύ αυτός ο Μαζίνγκερ Ντέστρο. Απλά ήθελα να δω γιατί ξαφνικά ο κόσμος νοιάζεται για τη σειρά. Ξέρεις, αν μια σειρά ξαφνικά τη βλέπει πολλής κόσμος, σίγουρα είναι mainstream σκουπίδι για τις μάζες. Και όσοι τη βλέπουν είναι πρόβατα. Πώς αλλιώς εξηγείς ότι έγινε διάσημη μετά από τόσο καιρό? Έλα τώρα, Μόρτι! Μπορεί απλά να χρειάστηκε καιρό να συγκινήσει τους anime fans και το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί φανταχτερό animation σε ένα μέσο που ειδικεύεται στον οπτικοακουστικό τομέα, αλλά αντίθετα δίνει βάση στην ανάπτυξη χαρακτήρων, μπορεί να συνέβαλε σε αυτό. Δεν μπορείς να αγαπήσεις ένα νέο πρωταγωνιστή σε μερικά επεισόδια. Χρειάζεσαι χρόνο και για να καταλάβεις γιατί συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Α, wow, Rick! Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Έχεις δίκιο. Το animation είναι χάλια. Και ο πρωταγωνιστής είναι ανόητος. Καλύτερα να πάρω να το γράψω online, πως μόνο οι casuals χαίρονται με τέτοια mainstream σκουπίδια. Ξέρεις την ανόητο, Μόρτι. Ανόητο είναι ξαφνικά να μισείς μια σειρά μήνες μετά την κυκλοφορία της, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει κόσμος που την απολαμβάνει. Να χρησιμοποιείς για προσβολές ορολογίες όπως casual fans και mainstream για να ρίξεις την ποιότητα μιας σειράς. Όταν το να γίνεις αποδεκτός στο άνιμε κοινό και να μην σε φάει αφάνεια σε μια εποχή που κάθε σεζόν έχει από 20 καλές σειρές, είναι προσόν από μόνο του. Όσο hype και να έχει από πίσω της μια σειρά, δεν χτυπάει ρεκόρ πωλήσεων απλά λόγω hype. Δεν ξεπερνά σε πωλήσεις το Attack on Titan μόνο με hype, Morty! Και είναι αστείο όλα αυτά να τα λες εσύ, όταν το μόνο που βλέπεις και μοιράζεσαι στα social media είναι memes από mainstream σειρές. Jojo, Full Metal Alchemist Brotherhood, Attack on Titan, One Punch Man. Mainstream σειρές που κατάφεραν και να είναι καλές αυτό που κάνουν, αλλά και να γίνουν διάσημες σε όλους. Αρχίζω να μπερδεύομαι.
Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ, Μόρτι. Η σούπερ ιδιοφυΐα παππού σου. Που όταν λες εσύ χαζομάρες, είμαι εδώ για να σε διορθώσω. Μείνε μαζί μου, Μόρτι. Μείνε μαζί και θα μάθεις πολλά. Οι δυο μας. Ρίχτε Μόρτις, αν είμαι fans. Ρίχτε Μόρτις reviews. Ρίχτε Μόρτι για πάντα. Θα βλέπουμε σειρές για πάντα, Μόρτι. Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στη γη. Με ένα PC και ένα κανάλι. Ένα κανάλι που θα κάνει subscribe, Μόρτι. Ένα κανάλι που σε δύο δεύτερα θα βάλει να παίζει μουσική. Μέτρα μαζί μου, Μόρτι. Μέτρα! Μέτρα, Μόρτι. Ένα!